ασθενής, ο κύριος Μάριος Κουλούμας, θα μας μιλήσει μέσω Skype. Κύριε Κουλούμα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημήτρη. Υπάρχουν καταγγελίες ασθενών για κακομεταχείριση μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση του κορονοϊού. Την κακομεταχείριση τη βάζουμε σε εισαγωγικά για να εξηγήσουμε τι εννοούμε. Έχουμε ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Φιλελεύθερος που λέει ότι ασθενείς γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στο 14-20 και τους προσωπικούς ιατρούς. Μετέδωσε όμως χθες και η συνάδελφος Ερίκα Καβάζη ότι έγκυος πήγε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, δεν τη δέχτηκαν, την έστειλα στο νοσοκομείο και υπάρχει αυτό το πήγαινε με ανθρώπους που έχουν ανάγκη βοήθεια, κύριε Κουλούμα. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει θέμα όσον αφορά άτομα τα οποία είναι ύποπτα για κορονοϊό και υπήρχε αυτή η καταγγελία ότι έπαιρναν το 14-20 τους παρέπεμπαν στον προσωπικό γιατρό. Όταν έπαιρναν τον προσωπικό γιατρό, τους παρέπεμπε στο 14-20. Αυτό το οποίο βέβαια ο σχεδιασμός προνοούσε είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν ιατρία για τα λοιμώδη νοσήματα σε κάθε κρατικό νοσοκομείο, εκτός του κρατικού νοσοκομείου, έτσι ώστε να παραπέμπουν αυτά τα περιστατικά. Άρα θα πρέπει άμεσα να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα ιατρία, έτσι ώστε οι ασθενείς που είναι ύποπτα με τον ιό του κορονοϊού να απευθύνονται και να παραπέμπονται σε αυτά τα ιατρία και να γίνεται σωστή διαχείριση. Άρα οι ιατρία που πρέπει να λειτουργήσουν στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Για να μην έχουμε αυτό το πήγαινε, έλα να με πάρεις από το 14-20, πήγαινε στον προσωπικό γιατρό και τούμπαλ και ξανά μάνα. Ακριβώς, και αντιλαμβάνεστε όταν ένας ασθενής είναι στο σπίτι και αγωνιωδώς καλεί είτε το προσωπικό γιατρό είτε το 14-20 και δεν έχει απάντηση και δεν έχει σωστή πληροφόρηση πού να αποταθεί και ο πυρετός αυξάνεται και τα προβλήματα αυξάνονται, τότε περιστατικών αυτών υπάρχει κίνδυνο να πάει στις πρώτες βοήθειες. Και από εκεί και πέρα, όλοι καταλαβαίνουμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό. Ναι, είναι αυτό που μας λέγατε. Πρωτόκολλο εισαγωγής στο νοσοκομείο αυτών των ανθρώπων. Γιατί, άμα πάει και όντως έχει κορονοϊό και έχει έρθει σε επαφή με κόσμο ή με επιφάνειες μέσα στις πρώτες βοήθειες, ενδεχομένως να κολλήσουν κι άλλοι. Ακριβώς. Άρα, θα πρέπει να είμαστε σαφείς και να εφαρμόζεται το πρωτόκολλο το οποίο να παραπέμπει τους ασθενείς με ύποπτα περιστατικά κορονοϊού ή στα ιατρία τα οποία θα δημιουργηθούν ή θα πρέπει ή έχουν δημιουργηθεί, δεν ξέρω, καμαμένουν με πληροφόρηση, έτσι ώστε ναι, να τυχαίνουν σωστής διαχείρισης. Κύριε Κουλούμα, γι' αυτό που μας είπε η Ερίκα χθες, τι ενημέρωση έχετε εσείς για μια έγκυο πήγε στο ιδιωτικό τομέα, της είπα φύγε, πήγαινε στο νοσοκομείο, ξέρετε κάτι παραπάνω? Ναι, υπάρχει καταγγελία αυτή και πραγματικά είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι η έγκυος γυναίκα δεν είχε συμπτώματα κορονοϊού. Είχε απλώς προβλήματα λόγω της εγκυμοσύνης. Αποτάθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο της Λευκωσίας, όπου της κλείσανε την πόρτα. Μετά αποτάθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου και πάλι της κλείσανε την πόρτα. Και μετά από δική μας παρότριση, της είχαμε πει να επικοινωνήσει με τις πρώτες βοήθειες τηλεφωνικά για να μπορέσει να αποταθεί στο μακάριο νοσοκομείο για να τύχει περίθαψης. Αυτά είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν και θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι πέρα από τον πανικό που μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτης, δεν δικαιολογούνται οι επαγγελματίες υγείας και κυρίως γιατροί να έχουν αυτόν τον πανικό και να μην δέχονται περιστατικά τα οποία χρήζουν ιατρικής φροντίδας. Είναι καλά στην υγεία της η κυρία, κύριε Κουλούμα? Δεν έχω επικοινωνήσει σήμερα, δεν έχω πληροφορίες τι έγινε. Με το ιδιωτικό νοσηλευτήριο που δεν τη δέχτηκε, έχετε κάνει κάτι, έχετε κάνει κάποιες παραστάσεις ή και στον Μπασίνη και αλλού? Είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε σήμερα, ναι, παραστάσεις και προς το Υπουργείο Υγείας, όπου είναι η αρμόδια αρχή για εφαρμογή του νόμου περί ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Αλλά θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας ναι, να επιληφθεί αυτή η κατάσταση, διότι πέρα από τον κορονοϊό υπάρχουν άτομα, πολίτες, οι οποίοι θα ασθενήσουν με. Μάλιστα. Κάπου χάσαμε τη σύνδεση, όμως κρατήσαμε την ουσία. Κύριε Κουλούμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.